Ερχόμαστε σήμερα στη Βικελαία Βιβλιοθήκη σε μία σύσκεψη ανάμεσα σε στελέχη και μέλη της εκτελεστικής ομάδας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηρακλείου αφενός και της διαχειριστικής αρχής των προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης αφετέρου με αντικείμενο το έργο της βιώσιμης αστικής ανάπλασης του Ηρακλείου. Αυτό αφορά σε μια μεγάλη περιοχή, είναι κυρίως είναι όλο το κέντρο και από την μία μεριά είναι τα καμίνια, από την άλλη μεριά είναι ο πόρος, ο κατσαμπάς και η χρυσοπηγή. Έχουμε ωστόσο θέση και το ζήτημα της επέκτασης αυτής της ζώνης για το οποίο θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποκλειστεί να περιληφθούν δηλαδή και άλλες περιοχές στο σχέδιο αυτό. Uh, πρόκειται για μια μεγάλη κλίμακα πολλαπλή επέμβαση, η οποία uh, συνολικά περιλαμβάνει έργα που υπερβαίνουν τα 37 εκατομμύρια για τη νέα προγραμματική uh, περίοδο. Uh, αυτά είναι uh, έργα διάφορα που μπορεί κανεί βέβαια να τα ομαδοποιήσει και μπορεί να τα ομαδοποιήσει και χωρικά. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλήσει για την επέμβαση η οποία γίνεται στην Αγία Τριάδα, που περιλαμβάνει αναπλάσει δρόμων, περιλαμβάνει πεζοδρομήσει, περιλαμβάνει αποκαταστάσει κτηρίων, όπω είναι η Φάμπρικα Άνω περιλαμβάνει έργα πολιτική προστασία και άλλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο πακέτο, αν μπορώ να το πω έτσι. Ένα μεγάλο πακέτο επίσης είναι τα έργα τα οποία αφορούν στα τείχη της πόλης, τόσο στο χερσαίο τείχος όσο και στο θαλάσσιο τείχος. Και αυτή η δραστηριότητα και η προτεραιοποίηση την συνδέουμε με την διεκδίκηση των τυχών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμος Ηρακλείου φροντίζει αφιερώνει πόρους ανθρώπινους και μεριμνά για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και στην πραγματικότητα εκτελεί και αυτό δεν γίνεται μόνο σήμερα αλλά και σε ένα βάθος χρόνου έργα για τα τείχη είναι αυτονόητη θα έλεγα η απέτησή μας η χρήση των τυχών να βρίσκεται στην πόλη για τους ανθρώπους της και να μην προσδιορίζεται με αυστηρότητα από παράγοντες οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη την ζωή μας εδώ αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τεθούν πάρα πολύ σύντομα ξανά σε συζήτηση αλλά πλέον από την Δημοτική Αρχή, την οποία εκπροσωπώ, με την Υπουργό Πολιτισμού στις αρχές του Μαρτίου, στην προγραμματιζόμενη επίσκεψή της εδώ. Από εκεί και πέρα, άλλα έργα, έργα τα οποία εν τέλει αντανακλούν στην καθημερινότητα. Και αυτά Αφορούν σε υποδομέ, αφορούν σε πεζοδρομήσει, αφορούν στον τρόπο με τον οποίο θα μετακινούμαστε όταν θα έχουμε μια πιο πεζοδρομημένη πόλη όπω το θέλουμε και αυτά. Α Πρέπει να αντιμετωπίζονται και έτσι τα αντιμετωπίζουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία την οποία φέρνουμε και σήμερα στην πρώτη αυτή συνάντηση, με έναν συνολικό τρόπο. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το σχέδιο σαν μια σειρά σημειακών παρεμβάσεων που είναι αποκομμένε μεταξύ τους. Το ζήτημα ποιο είναι. Είναι να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων εδώ. Είναι να βελτιωθεί η καθημερινότητά του. Και μέσα από τον πολιτισμό θα βελτιωθεί η καθημερινότητά του, ναι. Αλλά και μέσα από την βατότητα και μέσα από την πολιτική προστασία και μέσα από τι καλύτερε υποδομέ και μέσα από την βελτίωση της καθαριότητας. Όλα αυτά είναι παράμετροι και φυσικά ένα ζήτημα που είναι κεντρικό και στην ίδια την ευρωπαϊκή φιλοσοφία αυτών των προγραμμάτων είναι η προστασία από την κλιματική αλλαγή που έχει να κάνει με μια πόλη η οποία θα είναι πολύ πιο πράσινη και από την μεγάλη έκταση μέχρι το πιο μικρό μέχρι την πιο μικρή γωνιά πρασίνου είναι ένα στομέας στον οποίο το Ηράκλειο επίσης ιστερεί Ιστερεί πολύ. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μια ευκαιρία να ανακτήσουμε έδαφος και κάποια στιγμή να βρεθούμε και μπροστά γιατί αυτή πρέπει να είναι και η φιλοδοξία του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο θα πρέπει ε, όχι απλώς να προσπαθεί να καλύψει ελλείψεις αλλά από ένα σημείο και μετά να βγει μπροστά και να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα λένε και άλλοι κάτω όπω το έκανε το Ηράκλειο. 30 και πλέον εκατομμύρια ευρώ, κύριε Δήμαρχε, για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Με την ολοκλήρωση αυτή τη προγραμματική περίοδου, πώ θέλετε να είναι το Ηράκλειο. Είπατε ότι πρόκειται για ένα σύνολο. Έτσι θέλετε να το δείτε, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είδε ότι δεν αφορά όλη την πόλη. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο επίση πρέπει να αποτελεί μέρο τη φιλοσοφία μα είναι τα έργα τα οποία θα γίνονται εκεί να. Είναι συμβατά με έργα τα οποία θα γίνουν σε περιοχέ εκτό παρέμβαση. Δεν θέλουμε και μια πόλη δύο ταχυτήτων, η οποία έχει οριστεί και με ε, κριτήρια τα οποία θα έλεγα ότι ε, δεν ε, είναι τελείω αυτονόητα. Έπρεπε να υπάρχει μια περιοχή παρέμβαση, είναι μέσα στη φιλοσοφία των προγραμμάτων, ορίστηκε αυτή η περιοχή παρέμβαση. Από εκεί και πέρα όμω, εμεί θέλουμε όλη την πόλη και όλο το Δήμο. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μέσα στην ε, ε, φιλοσοφία μα. Έτσι και το ζήτημα είναι ακριβώ να έχουμε μια πόλη ε, η οποία. Ε, στην οποία η καθημερινότητα εν τέλει θα είναι πολύ καλύτερη και η πόλη αυτή θα είναι πιο ελκυστική για τους ανθρώπους θα δίνει μεγαλύτερες ανάσες και θα αποτελεί και πόλο έλξης για ανθρώπους. Κάτι που το λέγαμε και από πολύ καιρό και το οποίο όμως το βλέπουμε σαν μια τάση. Και είναι η τάση που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή το Ηράκλειο θα μεγαλώσει. Το Ηράκλειο θα αποκτήσει περισσότερους ανθρώπους σε μόνιμη βάση. Αυτό είναι μια πρόκληση που... Υφίσταται ήδη, υπάρχει και θα την δούμε να εκδηλώνεται πιο έντονα και στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε για την πόλη αυτή. Αλλά βεβαίως το ζήτημα είναι και ε, να α, δώσουμε μια πόλη στα παιδιά μας που θα αναλάβουν κάποια στιγμή και να την κυβερνήσουν και να την πάνε μπροστά. Να έχουμε κάνει και εμείς μερικά βήματα έτσι ώστε αυτοί να κάνουν ακόμα καλύτερα και περισσότερα.